εξής παραολυμπιακοί αγώνες. Επί αιώνες, η κοινωνία συνήθισε να βλέπει την αναπηρία ως θέμα αποκομμένο από αριθμικά συστήματα. Το στίγμα και η προκαταλήψη προς τα άτομα με αναπηρία αποτελούσαν ένα ισχυρό εμπόδιο για την ενσωμάτωσή τους, αλλά ακόμη και την δυνατότητα ίσων ευκαιριών και πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγεία, στην ψυχολογία και στον πολιτισμό. Ο 20ος αιώνας υπήρξε διεθνώς ιδιαίτερα σημαντικός για τον χώρο της αναπηρίας. Η αρνητική αντιμετώπιση και οι προκαταλήψεις που είχε η κοινωνία απέναντι στα άτομα με αναπηρίες άρχισαν να εξαλείπονται. Το άτομο με αναπηρία πέρασε έναν άλλο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών του προβλημάτων. Σε αυτή την αλλαγή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δημιουργία διαφόρων ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στήριξη και τα άτομα αυτά, αλλά και η νομοθεσία που εξασφάλισε την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και γενικότερα τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Η Ελλάδα ακολουθούσε με αργούς ρυθμούς στα διεθνή ρεύματα, ενδιαφέρεται για την ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αν και η εξάλληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού αποτελεί βασικό θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι διακηρύξεις δεν επαρκούν. Στην Ελλάδα, βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ακόμα η ύπαρξη στερεοτύπων και αρνητικών προκαταλήψεων του κοινωνικού περιβάλλοντος, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την ελλειπή ενημέρωση των πολιτών για τα αναπηρικά θέματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων. Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής είναι δείγμα μιας ανθρώπινης κοινωνίας, την οποία επιθυμούμε και για την οποία εργαζόμαστε. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία, επιχειρούμε με μηνύματα και λέξεις να ρίξουμε τα φώτα της προσοχής μας στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Η αξία της θέλησης είναι καθοριστική για την πορεία του ανθρώπου, καθώς ενισχύει την ικανότητα να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει τα απρόβλημα προβλήματα της ζωής και ακόμη παραπέρα να πραγματοποιήσει το όραμά του. Ο άνθρωπος μέσω της θέλησης συνεργοποιεί τα συναισθήματα και το μυαλό του, αποκτάει τη δύναμη που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του. Η θέληση έχει τέτοια δύναμη ώστε να οθήσει τον άνθρωπο στην αξιοποίηση τόσο της ψυχικής όσο και της σωματικής πλευράς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και στον τομέα του αθλητισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο αθλητισμός γενικά και ειδικά οι ολυμπιακοί και οι παραολυμπιακοί αγώνες δημιουργούν πρότυπα τρόπου ζωής και συνύπαρξης των ανθρώπων. Αναδεικνύουν τον αθλητή και όχι την αναπηρία, καθώς και τη δύναμη και την αποφασιστικότητά του για να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι μια κορυφαία διοργάνωση για τους αθλητές με κινητικές, οπτικές ή διανυκτικές αναπηρίες και είναι ισοδύναμη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές ανήκουν σε 5 κατηγορίες αναπηρίες: στον ακροτηριασμό, στην εγκεφαλική παράλυση, στον αμνησμό, στη σκλήνηση κατά πλάκας και άλλα. Καταφέρνουν να νικήσουν την ιδιαιτερότητά τους μέσω της θέλησης και του αθλητισμού. Οι επιτυχίες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό αθλητικό κίνημα σημειώνει σταθερά βήματα προόδου που περνούν το μήνυμα της αισιοδοξίας παρά την καθημερινή μας δυσκολία. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι το νέο αθλητικό γεγονός του χώρου του ειδικού αθλητισμού και επιβεβαιώνουν την πολιτιστική πρόοδο των σημερινών κοινωνιών. Προσφέρουν στους θεατές τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν τη δύναμη και την ικανότητα των Παραολυμπιακών αθλητών και το υψηλότερο επίπεδο συναγωνισμού τους. Τέλος, αναδεικνύουν το μέγεθος της ανθρώπινης θέλησης και μας διδάσκουν πως με επιτυχία απαιτούνται τα ίδια γνωρίσματα για όλους τους ανθρώπους. Θάρρος, υπομονή και επιμονή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τη ζωή τους διαλέγοντας τον δύσκολο δρόμο, έχοντας ως κινητήρια δύναμη τη θέληση. Το Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέας συμμετέχει με μεγάλη χαρά στη διήμερη εκδήλωση αφιερωμένη την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Δημιουργήσαμε μία μικρή χοροδία για να παρουσιάσουμε στο κοινό το τραγούδι «Όπου υπάρχει αγάπη», με τη βοήθεια και τη στήριξη του δασκάλου της μουσικής, κυρίου Χάρη Καμπύλη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εκδοτική του προσφορά να μας συνοδεύσει μουσικά.